Έχουμε έναν πόλεμο πριν τον πόλεμο όσον αφορά τα ζητήματα της ακρίβειας. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για μια πολιτική η οποία ξεκινώντας από το βασικό, τη βασική στρατηγική επιλογή όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, οι οποίες έχουν συμφωνήσει, έχουν φαρδιά πλατιά υπογράψει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίφημη απολιγνητοποίηση, οδηγούν στο έδαφος του γεγονότος ότι το ρεύμα, η ενέργεια είναι εμπόρευμα, στην ενεργειακή φτώχεια, από εκεί ξεκινάνε όλα, τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Και έτσι πρέπει να πάμε στην απολιγνητοποίηση, κύριε Ιωαννίδη, δεν πρέπει να πάμε. Ορίστε. Πρέπει να οδηγηθούμε στην απολιγνητοποίηση ή δεν πρέπει να οδηγηθούμε, γιατί εδώ ένα θέμα και που το μετράμε σε περιβαλλοντικό κόστος. Ακούστε με λίγο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι προκειμένου να αξιοποιηθούν όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας με ασφαλές για το περιβάλλον και για το λαό μας τρόπο. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερον. Αυτή τη στιγμή έχουμε, γιατί περιπλέκονται πάρα πολλά. Μπορεί να λέμε ότι η ακρίβεια ξεκίνησε πριν τον πόλεμο, αλλά δεν έχουμε συμμετοχή της χώρας μας στις κυρώσεις που επιβάλλει συνολικά ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία και αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε το φυσικό αέριο των Αμερικάνων που είναι πολύ πιο ακριβό από το ρώσικο φυσικό αέριο. Ποιος θα πληρώνει αυτά? Μήπως οι εφοπλιστές που μυρίστηκαν κέρδη, υπερκέρδη και τρέχουν και ναυλώνουν κάθε χρόνο 15 και 20 καράβια για να μεταφέρουν αυτό το πολύ ακριβό αμερικάνικο φυσικό αέριο για να το πληρώνει ο λαός μας? Ένα το κρατούμενο. Ναι. Ένα δεύτερον, για ποιο λόγο δεν καταργείται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, δεν καταργείται ο ΦΠΑ στα λαϊκά είδη κατανάλωσης? 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν τα κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων το 2020. Και από την άλλη πλευρά, όταν έρχεται ένας λογαριασμός στο ραβασάκι, σε πιάνει, σε λούζει κρύος υδρότας για το αν θα έχεις να τα πληρώσεις. Προφανώς, όταν φτάνει να είναι. Άρα λοιπόν είναι μια ταξική πολιτική. Όταν λέτε μείωση στο ΦΠΑ στα κατάργηση στοιχειώδη. Λέμε, δεν λέμε μείωση, ναι, λέμε κατάργηση. Συγγνώμη, κατάργηση. Στα στοιχειώδη, ποια απ' όλα? Στα λαϊκά είδη, ναι, τα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Αφορούν τα βασικά τρόφιμα. Ναι. Δεν εννοούμε το χαβιάρι. Προφανώς. Δεν τρώνε τα σπίτια χαβιάρι στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν τα λαϊκά είδη. Ναι. Γιατί άμα θέλει, που σας ρωτάω, η εκάστοτε κυβέρνηση, είναι ότι η κυβέρνηση όταν μπαίνουν δημοκρατίας, οι οικονομικοί αναλυτές, βλέπουν ξαφνικά ότι είναι ένα μεγάλο εύρος, μια μεγάλη βεντάλια αγαθών. Είναι πολύ, δεν ξέρω αν είναι πολύ μεγάλη η βεντάλια των αγαθών. Πάντως είναι πολύ μεγάλη η βεντάλια, το άνοιγμα των ανικανοποίητων λαϊκών αναγκών και από την άλλη πολύ μεγάλο το άνοιγμα των τεράστιων υπερκερδών, νόμιμων και παράνομων, τα οποία λιμένονται, από τα οποία ζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, ναι, και στη χώρα μας. Ο Μαρκόπουλος, κύριε Ιωαννίδη, προηγουμένως έκανε λόγο για δημοσιονομική πηξίδα και το θέτουν πολλοί, δηλαδή. Φυσικά υπάρχει. Ναι. Φυσικά υπάρχει δημοσιονομική πηξίδα. Ο κρατικός προϋπολογισμός πάντα λέει ότι το μεγάλο υποζύγι είναι ο ελληνικός λαός. Και το μεγάλο κεφάλαιο πληρώνει το 1% κάθε χρόνο. Έτσι συμμετέχει. Το μεγάλο κεφάλαιο συμμετέχει πάρα πολύ λίγο όσον αφορά τα ζητήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Ο λαός μας πληρώνει. Και νομίζω ότι αυτό που επιβεβαιώνεται από τους καυγάδες που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο κόμματα που έχουν κυβερνήσει το τελευταίο διάστημα είναι το εξής. Ότι υπάρχει ένα έδαφος κοινός στρατηγικός συμφωνίας. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στο έδαφος αυτό που λέμε ακριβώς της απολιγνητοποίησης, της εμπορευματοποίησης της ενέργειας, παράγει όλο ένα και περισσότερο ενεργειακή φτώχεια. Και άρα το συμπέρασμα το οποίο πρέπει να βγάλει ο λαός μας, γιατί ο λαός μας έχει τη δύναμη βγάζοντας τα σωστά συμπεράσματα, να χαράξει μια πολιτική που θα ανταποκρίνεται στα συμφέροντά του. Λίστο αυτή είναι απορία, κύριε δρόμος σύγκρουσης με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην παρούσα φάση λοιπόν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς η ελληνική οικονομία θα αντιμετώπιζε όλες αυτές τις προκλήσεις? Δεν σας άκουσα, ξαναπείτε μου. Σας ρωτάω ότι με δεδομένο το οποίο λέτε εσείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην παρούσα φάση, που είναι δύσκολη φάση, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα αντιμετώπιζε η ελληνική οικονομία αυτές τις προκλήσεις και τις ενέργειες και τις ακρίβειες? Μα δεν βλέπουμε ότι ακριβώς η ενεργειακή φτώχεια και η ακρίβεια προκύπτει από μια στρατηγική η οποία είναι από κοινού συμφωνημένοι, παρόλες τις αντιθέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη, παρόλες τις αντιθέσεις, κοινός εχθρός, κοινός αντίπαλος είναι τα λαϊκά δικαιώματα. Είναι λαϊκές ανάγκες. Ακριβώς λοιπόν χαράζοντας έναν δρόμο, ο οποίος σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αξιοποιήσει όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας μας, και υπάρχουν πολλές, γιατί μπαίνοντας στη σημερινή συζήτηση, ακούσαμε και για τις πηγές που έχουμε όσον αφορά την δυνατότητα που έχουμε για διατροφική κάλυψη
Όσον αφορά τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια στη χώρα μας, έχουμε εργατικό δυναμικό εκπαιδευμένο, μορφωμένο, που μπορεί να τεθεί σε κίνηση. Και αυτό είναι το βασικό. Αλλά για να ξεκινήσουμε αυτό το δρόμο, πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι αυτός ο δρόμος απαιτεί σύγκρουση, όμως έχει ένα ξέφωτο και αυτό το ξέφωτο λέγεται δρόμος ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αλλιώς θα μετράμε συνεχώς απώλειες.